Βγαίνουν ESM, βγαίνουν αξιωματούχοι και λένε δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε το Δέλτα Μητάφ. Λέτε να έχουμε τόσο μεγάλη δύναμη και να μην το ξέρουμε. Εσείς για πέστε μας. Λοιπόν, να γιατί πάρουμε... ξαφνικά τώρα η Ευρώπη αναγκάζεται να βγαίνει και να λέει δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες τώρα με μπλοκ και με ιστορίες. Τα λέγαμε μεταξύ μας. Είναι ανάγκη να το κάνεις βούκινο. Κοιτάξτε, από μία πλευρά η Ευρώπη καίγεται με την έννοια ότι έχει πολλές εκλογικές διαδικασίες αυτή τη χρονιά. Το δε δούνου του δεν νιώθει καμία πίεση χρόνου γιατί είναι άλλη λειτουργία του. Ναι. Αλλά για να πάμε στα πιο συγκεκριμένα, αυτά που εγώ θέλω να καταθέσω στη σημερινή μας συζήτηση είναι τα εξής. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία βεβαίως συνδέονται, αλλά νομίζω ότι έχει ένα νόημα να τα ξεχωρίσουμε. Το ένα αφορά το πρόγραμμα που είναι η χώρα μας μέχρι το 2018, το τρίτο μνημόνιο. Βεβαίως. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αξιολόγηση αφορά το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Συνεπώς, και εδώ θέλω να πω δημόσια ότι εδώ υπάρχει σημαντική πρόοδος και από τις χτεσινές συνομιλίες σε αυτό που λέμε στο επίπεδο του staff level agreement, στο επίπεδο της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι τελειώσαμε, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα. Μάλιστα. Και μια διαφορά, με συγχωρείτε, σε σχέση με άλλες φορές που ήταν το καψόνι, ερχόμαστε, δεν ερχόμαστε, ναι, θα συζητήσουμε, δεν θα συζητήσουμε. Σωστό είναι αυτό. Το επισημαίνω και αυτό. Σωστό, ίσως έχει, σωστό. Δεν ξέρω βέβαια γιατί έχουν την πρεμούρα να το τελειώσουν πιο γρήγορα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε αυτό. Να πούμε ότι από τη δική μας την πλευρά, εμείς είμαστε απολύτως σαφείς. Θέλουμε να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η εκκρεμότητα, ναι, με ένα συμβιβασμό με θετικό πρόσημο. Τελεία. Τι πάω παρακάτω. Σε αυτό, παρακάτω. Στην πρώτη. Να μείνουμε μία-μία. Όχι, όχι. Τι συμβιβασμό κάνετε σε αυτή την πρώτη. Εάν δεν. Όχι, σε αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, γιατί είπατε με ένα συμβιβασμό να κλείσουμε. Όχι. Όχι. Στη συμφωνία. Το λέω λίγο πιο συνολικά τώρα. Και πάω στο 18, στο 19-20. Στην επόμενη. Τι είναι αυτό. Επειδή πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε για τι πράγμα συζητάμε. Mm-hmm. Συζητάμε στην ουσία για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, για το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Γι' αυτό και η επιμονή είναι κυρίως αυτές τις δύο χρονιές. Εκεί υπάρχει πράγματι μια σαφή σύγκρουση η οποία εκδηλώνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει μια πρόταση στο τραπέζι, η οποία μπορεί να αποδειχτεί λέτε στο τέλος. Λέτε το 2,5 συν 1, έτσι, βεβαίως, αυτό που καλό. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Η οποία μπορεί να αποδειχτεί και στο τέλος, ναι, κάνω αν θέλετε και μία εκτίμηση, ναι, ότι με τη μία ή την άλλη παραλλαγή, ναι, λίγο πάνω, λίγο κάτω, μπορεί να είναι μία λύση. Και γιατί μπορεί να είναι μία λύση, διότι από τη μια ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που είναι προφανές, ότι δηλαδή καμία χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει με τέτοια ύψη πρωτογενών πλεονασμάτων, άσχετο αν η Νέα Δημοκρατία σε άλλες εποχές και με άλλες συνθήκες ίσως είχε υπογράψει για 30 χρόνια 4%, κλείνει παρένθεση, δεν μπορεί να υπάρχει ένα 3,5% σε βάθος, ας πούμε, προτάσεων και τα λοιπά. Κύριε Μαντά, και αυτό μισό λεπτό το οποίο. Ναι. Μισό λεπτό σε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό δημιουργεί, είναι κατανοητό και ναι, ως πρόταση και μπαίνει και στη λογική αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι το παραπάνω εμείς θα το πάμε όπου θέλουμε. Εδώ δεν το πάει όπου θέλει, λέει και που θα το πάει από όχι, τώρα. Όχι, και θέλει να το πάει. Θα σας εξηγήσω ότι. Μισό δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Δεν νομιμοποιεί έτσι το 3,5%. Όχι. Εμέσως. Όχι, δεν όχι, λέει όχι, ότι όχι, μπορώ όχι, να το έχω το 3,5%. Όχι. Θα σας πω. Γιατί. Γιατί είναι καθαρό. Ναι. Ότι το 2,5% είναι η υποχρέωση της χώρας στα πλεονάσματα. Σας θυμίζω ότι περίπου αυτό, πάνω κάτω, δηλαδή κοντά στο 2%, να το πω έτσι χοντρά, προβλέπει και το σύμφωνο σταθερότητας. Μην σύμφωνο το ξεχνάμε. Όχι, αυτό. Όχι, λέμε λοιπόν εμείς. Άλλο ότι να κάνω θέλετε, στα για άλλους. Λέμε πάμε το εξής. Ναι. Θέλετε ανάπτυξη, ναι, θέλετε ναι, πράγματι να βγει το πρόγραμμα με τον έναν τρόπο που μπορεί να το προσδιορίζει ο καθένας. Αλλά όλοι λένε να βγει η χώρα από αυτή την παρατεταμένη ναι, λιτότητα που ναι, δεν έχει κρατήσει παραπάνω και από το από τη μεγάλη ύφεση, έτσι. Ναι. Είμαστε στα 7 χρόνια πια. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι εμείς δεσμευόμαστε να νομοθετήσουμε
για το 1% ότι θα πηγαίνει. Άρα 3,5 θα πάρει τα πηγαίνει. Όχι. Δεν θα πάρει 3,5 από όχι, όχι. Πώς θα γίνει αυτό. Όχι. Μα μου το ξαναλέω. Ναι. Το 2,5 γιατί... θα το πάρετε. Πάει. Το 2,5 για... το παίρνουμε. Περιμένετε, σε μέτρα. Περιμένετε. Το 1% δεν υπάρχουν, θα το δώσετε. Ακούστε. Δεν θα το πάρετε από τον κόσμο. Εσείς γιατί λέτε για μέτρα. Δηλαδή το να κατευθύνεις μέσα τον κρατικό σου προϋπολογισμό 1%. Όχι. Το εγώ τώρα. Ναι, ναι, όχι. Δεν άνοιξα θέμα μέτρων, όχι. Όχι. Μην το πάρουμε. Το να κατευθύνουμε ναι. με συγκεκριμένη ναι. πρωτοβουλία νομοθετική. Ναι. Το 1% σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από πού θα το πάρετε αυτό το 1%? Στον κρατικό προϋπολογισμό θα από ποιον θα είναι. Από ποιον θα είναι. Από ποιος είναι ο κρατικός προϋπολογισμός στο 100%? Πάλι 3,5 θα πληρώσω. Όχι. Εντάξει. Όχι, μπορώ να αν το, το αντιλαμβάνεστε εσείς έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, βεβαίως. Εσείς το λέτε με την έννοια, κύριε Μαντάμι, συγχωρείτε. Με αυτό την το 1% του... θα ξαναφέρει λεφτά ακριβώς. Πάλι πίσω. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δηλαδή, δεν όταν, είναι ότι, όταν κατευθύνεις... ότι εμένα, ότι εμένα ναι, με αρ... δηλαδή, γιατί το θέμα, κύριε Μαντά, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ απλό. Την Άγια Ελλάδα δεν πρέπει μόνο να την αρμέγεις, πρέπει και να την ταΐσεις. Το 3,5% το άρμεγμα, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Από πού θα βγει, εσείς λέτε ότι το 1% θα το πάμε για να την ξανατάσουμε την Άγια Ελλάδα. Πολύ απλοϊκό όλο αυτό το σχήμα, αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ λέω το εξής. 2,5% θα είναι υποχρέωση της χώρας όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Τελεία. Μάλιστα. Για να διευκολύνουμε όλη τη διαδικασία της συζήτησης, λέμε. Αυτό το 1% που ας πούμε περισσεύει δεν θα είναι μέσα στην υποχρέωση της χώρας για τα πλεονάσματα. Θα είναι μέσα στην υποχρέωση της χώρας να το κατευθύνει στους συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Είναι μια πρόταση που νομίζω ότι έχει κοινή λογική μέσα της. Αυτό για πόσα χρόνια, θα συμφωνήσετε χρόνια γι' αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι και υπάρχουν και πληροφορίες που λένε άλλοι μας λένε 5, άλλοι 10, δεν το δεχόμαστε. Αυτό ωστόσο που δεν έχει θα κάνουμε, χρονικό ορίζοντα αυτή αυτό η διαδικασία. Που δεν θα κάνουμε κύριε Δαράκη ναι. είναι να νομοθετήσουμε μέτρα τα οποία σαν αυτό που μας ζητάει ας πούμε το Δουνουτού έτσι. Ναι. Να πάμε στη Βουλή τώρα και να νομοθετήσουμε μέτρα για το 19, το 20. Δεν θα το κάνουμε αυτό μάλιστα. το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό δεν πρόκειται κύριε, να το κύριε Τσιάρα, αυτό το 1% δεν μου ακούγεται και τόσο ιδεολειπτικό.